Κυρία Ιακώβου, ο Έλληνας πολίτης δεν γνωρίζει ότι 7 στους 10 νόμους που ψηφίζονται μέσα στη Βουλή είναι οδηγίες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οι ευρωεκλογές είναι μια διαδικασία πάρα πολύ σημαντική για τον Έλληνα πολίτη. Ακούμε κάθε φορά, είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγινε νόμος στην Ελλάδα, πρέπει να γίνει. Αυτό το ακούμε συνέχεια χρόνια τώρα. Όμως δεν γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες ότι τελικά αυτοί οι νόμοι που ψηφίζονται, αν είναι προς όφελός τους και ποιοι είναι αυτοί που τους επιβάλλουν στη χώρα μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν το γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης. Θεωρεί τις ευρωεκλογές συνήθως σαν κάτι που δεν τον αγγίζει. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ότι δεν γνωρίζει ότι 7 στους 10 νόμους προέρχονται από τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα μιλάμε για τεράστια σημασία της συμμετοχής. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, της συμμετοχής των Ελλήνων πολιτών σε αυτές τις ευρωεκλογές. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, στις ευρωεκλογές αυτές και στις προηγούμενες που είχε πάρει μέρος η Ελλήνων Συνέλευση το 2019, οι φωνές μας και οι θέσεις μας ήταν ξεκάθαρες. Είχαμε πει και τότε, αλλά ακόμη και τώρα που η φωνή μας έχει δυναμώσει περισσότερο και πρέπει να δυναμώσει και άλλο, μιλάμε για έναν έλεγχο όλων των συμβάσεων. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε όλοι μας ότι πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη πηγαίνουν χρήματα από την Ελλάδα στην Ευρώπη, έρχονται μεν εδώ ως επιδοτήσεις. Οι κυβερνήσεις αυτές το χρησιμοποιούν και λένε ότι η Ευρώπη μας έχει δώσει, αλλά δεν λένε ποτέ τι έχουμε εμείς δώσει στην Ευρώπη. Και ο Έλληνας νομίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κάνει το χατήρι και μας δίνει έναν πλούτο, γιατί έτσι πρέπει να κάνει, γιατί μπήκαμε στην Ευρώπη κτλ. Αλλά δεν είναι έτσι όμως η αλήθεια. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις, ξεκίνησε ως μια κοινοπραξία οικονομική, μια εμπορική. Σε μια εμπορική σύμβαση που έκανε η Ελλάδα. Μετά πήρε άλλη μορφή γιατί υπήρξε η ανάγκη να εξελιχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όλα αυτά όμως τα χρόνια δεν έχει γίνει ποτέ ένας ουσιαστικός έλεγχος. Δεν γνωρίζουμε πόσα χρήματα έχουν δοθεί από το, και όχι μόνο χρήματα, αλλά και άλλα πράγματα, έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη χώρα μας και τι έχουν τελικά και τι έχει εισπράξει ο Έλληνας πολίτης. Τι είναι ανταποδοτικό δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει ανταποδοτικότητα. Δεν γίνεται να δίνει ένα κράτος και να μην έχει καμία ανταποδοτικότητα. Πάντως αυτό που σίγουρα έχουμε παρατηρήσει από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ειδικά την τελευταία δεκαετία, 15ετία, 20ετία, παρατηρούμε ότι βγαίνουν νόμοι οι οποίοι τελικώς σαν κράτος και την οικονομία μας την βλάπτουν, αλλά βλάπτουν και την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο σαν Ελλήνων Συνέλευσης πρόκειται να μπείτε στο Ευρωκοινοβούλιο και να πείτε «Όπα, τι κάνουμε εδώ, για ποιον λόγο ψηφίζετε το συγκεκριμένο πράγμα εφόσον πρόκειται να βάλει κατά τη ζωή του Έλληνα, της ζωής του Έλληνα πολίτη». Φυσικά, αυτό είναι από τα πρωταρχικά, αυτά δηλαδή που θα θέσουμε ως βάση εμείς, αυτό ζητάμε εμείς και θα ζητήσουμε αν ο ελληνικός λαός μας το επιτρέψει αυτό να μπούμε μέσα στην Ευρωβουλή και να πούμε εκεί, με φωνή δυνατή και ξεκάθαρη, τι έχει συμβεί στην πατρίδα μας, γιατί τόσα χρόνια ενώ φεύγει ένας πλούτος μέσα από τη χώρα μας, εμείς ούτε λιμάνια έχουμε, ούτε δρόμους έχουμε, ούτε αεροδρόμια έχουμε, ούτε τίποτε δεν έχουμε στην και ουσία. Και πηγαίνουμε και για επιστημιστική κρίση, έτσι, και ένα φαινόμενο το οποίο μας έρχεται ευρωπαϊκά, δεν είναι κάτι που δεν ακουμπάει. Και τους Ευρωπαίους πολίτες, συγγνώμη ότι η Ευρώπη, στην ουσία είναι πάλι το άλλο μας, το μεγάλο το σπίτι. Και η Ευρώπη είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό από όλους τους Έλληνες πολίτες. Δεν μπορεί στην πατρίδα μας να συμβαίνουν τόσο άσχημα πράγματα και αυτό να μην αγγίζει και τους Ευρωπαίους ή αντίστοιχα σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα να συμβαίνει κάτι που να είναι άσχημο για τον Ευρωπαίο πολίτη και να μην αγγίζει τους Έλληνες. Δεν είναι μόνο μια εμπορική συμφωνία και δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο στο κομμάτι της εμπορικής συμφωνίας. Είναι με πολύ σοβαρός ο πλούτος που μετακινείται μεταξύ των χωρών. Είναι πολύ σοβαρό αυτό και πρέπει να το δούμε σε μια άλλη βάση. Αλλά όμως έχει σημασία να κατανοήσουμε ότι είμαστε ένα σύνολο πολιτών που όλοι θέλουν να ζήσουν με δίκαιο. Έχουν έρθει να ζήσουν σε αυτόν τον πλανήτη με δίκαιο. Και βλέπουμε λοιπόν όλο αυτό το διάστημα ότι κάποιες χώρες, ιδιαίτερα του Νότου, να υποφέρουν πάρα πολύ.
δηλαδή κάποια άλλα κράτη, να ζουν εις βάρος κάποιων άλλων πολιτών. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Και εμείς εκεί θα κουμπίσουμε. Εκεί θα πάμε με τη φωνή μας, θα υψώσουμε τη φωνή μας, θα ζητήσουμε να γίνει έλεγχος όλων των συμβάσεων, να δούμε τι έχουμε δώσει.